η σκέψη να αναβιώσουμε το έθιμο το σημερινό της, το Λάζαρο, ήταν από παλιά. Έχει να κάνει βέβαια και με το γεγονός ότι στη Σούδα υπήρχε ένας διηγετογράφος, ο οποίος δίνει στη ζωή πια, ο Βελισσάρης Μουστάκας, του οποίου τα διηγήματα έχουν πασχαλινό περιεχόμενο και γενικά θρησκευτικό. Οπότε πήραμε αφορμή από το γράψιμό του. Θα κάνω μια αναφορά σε δύο πολύ συγκινητικά διηγήματα του Βελισσάρη Μουστάκα. Τα παιδιά θα πούνε πρώτα βέβαια τα κάλαντα του Λαζάρου και θα πούμε λίγο το χρονικό και μια αναφορά στα ήθη και τα έθιμα της Σούδας, των κατοίκων της Σούδας που έχουν ζήσει εδώ από την αρχή της προηγούμενου αιώνα. Ο σκοπός είναι να μάθουν οι νεότεροι και να πατήσουν πάνω στα βήματά τους. Εγώ αυτό προτείνω στα παιδιά και να καταλάβουν να μπουν στο πνεύμα των ημερών. Αυτός ήταν ο σκοπός μας. Ένας σύλλογος που έχει τέτοια ιστορία πρέπει να κάνει εκδηλώσεις που να δείχνουν και την ποιότητα και την αποστολή του. Οπότε και τα παιδιά και οι νεότεροι να ευαισθητοποιούνται το ίδιο και να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο. Αυτό που είχε γίνει πριν 40 χρόνια.